Γεια σας λοιπόν, σήμερα σας έχω ένα βίντεο στο οποίο θα κάνουμε tie-dye. Είναι η τρίτη φορά που κάνω tie-dye σε αυτό εδώ το κανάλι. Την πρώτη φορά έκανα το κλασικό tie-dye, είχα λευκά ρούχα και διάφορα χρώματα. Τη δεύτερη έκανα αντίστροφο tie-dye, είχα σκουρόχρωμα ρούχα και τα ξέβαψα. Παρεπιπτόντως το μπλουζάκι που φοράω είναι από το αντίστροφο tie-dye. Και αυτή εδώ είναι η τρίτη φορά, η τρίτη και η φαρμακερή, όπου θα προσπαθήσω να κάνω ice tie-dye. Μοιάζει με την κλασική μέθοδο tie-dye, απλά χρησιμοποιεί και πάγο. Ουσιαστικά ο πάγος βοηθά ώστε να γίνει λίγο πιο ομοιόμορφο το χρώμα, να γίνει κάπως σαν ombre fait. Στο τέλος θα συγκρίνουμε κάποια μπλουζάκια που έχω κάνει με το κλασικό tie-dye και κάποια που θα κάνω τώρα με τον πάγο και θα δούμε αν υπάρχει διαφορά, αν όντως το αποτέλεσμα είναι καλύτερο και αν αξίζει τελικά αυτή η διαδικασία. Έχω εδώ πέρα λοιπόν τα χρώματα για το tie-dye. Πήρα αυτό εδώ πέρα το kit από το Amazon. Έχει 18 μπουκαλάκια και έχει μέσα και διάφορα σύνεργα. Έχει λαστικάκια για να μπαίνει στα ρούχα, έχει γάτια και έχουμε και τα ρούχα. Έχουμε αυτό εδώ πέρα το αμάνικο μπλουζάκι. Έχουμε επίσης ένα απλό t-shirt και επίσης αυτή εδώ πέρα τη ζακέτα. Αυτά, ξεκινάμε. Έχουμε πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας. Καλύψαμε εδώ πέρα την επιφάνεια. Έχω καλυφθεί και εγώ με αυτό εδώ, κλασικά. Και για το συγκεκριμένο θα χρειαστούμε πέρα από πάγο μια λεκάνη και μια σχάρα. Καλό είναι να πάρετε μια σχάρα που θα χρησιμοποιήσετε μόνο για αυτό το DIY. Επειδή θα πέσουν πάνω και χρώματα κτλ. Μην πάρετε κάποια σχάρα που χρησιμοποιείτε στην κουζίνα. Νομίζω υπάρχουν κάποιες πλαστικές σχάρες για το ψυγείο. Εγώ δυστυχώς δεν βρήκα, οπότε θα πάρω αυτή εδώ πέρα τη σχάρα. Είναι καινούρια. Δεν τη χρησιμοποιούμε και θα χρησιμοποιηθεί μόνο για αυτό εδώ το σκοπό. Θα χρειαστούμε επίσης και μια λεκάνη. Αν είναι ορθογώνια ακόμα καλύτερα, για να πηγαίνει ακριβώς πάνω η σχάρα και να μην τρέξει από το πλάι. Σε όλα τα προηγούμενα tie-dye στην αρχή δένουμε τα ρούχα και ανάλογα με τον τρόπο που θα τα δέσουμε βγαίνει και το σχέδιο. Σε αυτό εδώ όμως δεν χρειάζεται να τα δέσουμε. Απλά θα τα σουρώσουμε έτσι πάνω στη σχάρα. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο pattern. Έτσι τυχαία το σουρώνουμε. Και απλά πάνω θα βάλω τα παγάκια. Θα βάλω και τα άλλα μπουζάκια από δίπλα. Επειδή έχω μόνο μία σχάρα, θα πρέπει να τα χωρέσω όλα εδώ. Γι' αυτό επέλεξα πιο λίγα ρούχα. Ωραία. Δεν νομίζω ότι χωράνε και τα τρία. Δεν χωράνε πάνω στη σχάρα και τα τρία, οπότε έβγαλα αυτό εδώ πέρα το μπλουζάκι. Μπορεί να το κάνω ξεχωριστά σε μια λεκανίτσα μόνο του, αλλά γενικά πρέπει να είναι πάνω στη σχάρα για να πέφτουν μετά τα χρώματα και να μην μπλέκονται μεταξύ τους. Επίσης, στο κάτω μέρος της λεκάνης θα γίνει μια λιμνούλα και θα χαλάσει και το σχέδιο αν είναι έτσι κάτω, θα ρουφήξει όλο το χρώμα. Τέλος πάντων, θα το δοκιμάσουμε και έτσι να δούμε τι θα γίνει. Έφερα τον πάγο. Τα βάζω τώρα πάνω. Πρέπει να καλυφθεί όλη η επιφάνεια. Αυτό θα ήταν καλό να γίνει βέβαια καλοκαίρι. Θα μπορούσα να το βγάλω στον ήλιο και να λιώσουν απευθείας. Σήμερα έχει συννεφιά. Το παγάκι έφυγε. Μας αποχαιρέτησε. Χρειάζεστε πολλά παγάκια. Θα βάλω γάτια και θα ξεκινήσουμε με τα χρώματα. Έχω επίσης και αυτές εδώ πέρα τις βαφές. Είναι από αυτή την εταιρεία Tulip που χρησιμοποίησα και την προηγούμενη φορά. Και λέω να χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα το μπλε σκούρο χρώμα. Τη ζακέτα οπότε θα την κάνω μπλε σκούρη και άσπρη, γιατί κάποια σημεία θα μείνουν λευκά. Έβαλα νερό. Το άλλο δεν έχω σκεφτεί ακόμα το χρώμα που το κάνω. Wow. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό όταν πέφτει το χρώμα πάνω στα παγάκια. Ο βασικός κανόνας για το tie-dye είναι ότι πρέπει να ρίξεις πάρα πολύ χρώμα. Εκεί που νομίζεις ότι είναι ok και λες α, θα βγει ωραίο, εκεί που χρειάζεται να ρίξεις και περισσότερο χρώμα. Επίσης με αυτόν τον τρόπο δεν βάφουμε καθόλου την κάτω πλευρά με αυτή τη μέθοδο. Οχ, θα έχω την πλευρά στο πρόσωπό μου, γιατί όχι. Αλλά καθώς λιώνουν τα παγάκια, θα περαστεί και από κάτω. Ωραία, λοιπόν, έβαλα δύο μπουκαλάκια για να είμαι σίγουρη ότι θα έχει αρκετό χρώμα. Πιστεύω ότι θα είμαστε ok. Το γύρισα για να βλέπετε και εσείς καλύτερα σε αυτή εδώ πέρα την κάμερα. Και τώρα, για αυτό εδώ πέρα το μπλουζάκι, θα χρησιμοποιήσω μπλε και μοβ. Επίσης, έχει πέσει και λίγο μπλε εδώ στο πλάι, οπότε πρέπει αναγκαστικά να βάλουμε μπλε. Βάζω νερό. Ταυτόχρονα τραβάω και ένα TikTok, οπότε να πάτε να το δείτε. Κατερνόπη, κάτω παύλο είναι ο λογαριασμός μου. Έβαλα το μισό μοβ. Θα βάλω τώρα από το μπλε. Είπα να βάλω δύο χρώματα για να δούμε αν και με αυτή τη μέθοδο μπορούμε να αναμίξουμε δύο χρώματα ή αν βγαίνει πιο ωραίο μόνο με ένα χρώμα. Θέλω να δω λίγο τι γίνεται από κάτω. Α, τέλεια! Έχει περαστεί το χρώμα από κάτω. Ωραία, ωραία. Τώρα θα τα αφήνουμε στην άκρη μέχρι να λιώσει ο πάγος και μετά από 24 ώρες θα μπουν στο πλυντήριο και θα δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι. Έτσι. Στάζει από παντού. Τα έβαλα στην άκρη και πάμε τώρα να κάνουμε αυτή εδώ πέρα την μπλούζα. Δεν θα έχουμε σχάρα για αυτό εδώ, αλλά δεν πειράζει. Αυτή σκέφτηκα να την κάνω ροζ. Ροζ με άσπρο. Σουρώνω αρχικά την μπλούζα. Βάζω τώρα τον πάγο. Δεν έχω ιδέα πώς θα βγουν. Αυτό θα βγει όλο ένα χρώμα, ρε παιδιά. Έτσι πως γίνεται.
Θα λιώσουν τα παγάκια, θα μείνει όλο κάτω και θα βαφτεί όλο. Τέλος πάντων, ας το δούμε πώς θα βγει και χωρίς χάρα. Έχω βάλει λίγο παραπάνω από το μισό μπουκαλάκι, το αφήνω έτσι και καλή μας επιτυχία. Μια προειδοποίηση, όλα αυτά με τα tie-dye, DIY κλπ. Είναι μια ολόκληρη αναστάτωση, δεν είναι κάτι ευχάριστο και ωραίο. Έχω γίνει χάλια. Αλλά πέρα από αυτό, φοβάσαι συνέχεια μην λερωθούν τα ρούχα σου, κάποιο έπιπλο, καναπές, το χαλί. Θέλει πάρα πολύ προσοχή γιατί βάφουν τα χρώματα. Και ειδικά με τη σχάρα, έχω κάνει ολόκληρη κατασκευή για να μην πέσει κάπου κάτω. Μισό να σας δείξω. Εδώ είναι η σχάρα. Από κάτω έχουμε ένα κουτί. Και από κάτω κι άλλο κουτί και τα έχουμε βάλει κάθετα μεταξύ τους, ώστε να μην πέσει τίποτα κάτω. Να, όπως βλέπετε εκεί πέρα έχει χρώμα και από εδώ έχει χρώμα. Τώρα απλά περιμένουμε να λιώσουν τα παγάκια και μετά αφού λιώσουν θα αφήσουμε τα ρούχα για 24 ώρες μέχρι να τα πλύνουμε και τα λέμε αύριο μεθαύριο με το τελικό αποτέλεσμα. Ως τώρα πάντως σαν διαδικασία είναι πιο δύσκολο από ότι το κλασικό tie-dye και έχει και περισσότερες ώρες αναμονής. Ελπίζω να αξίζει το αποτέλεσμα. A few moments later. Λιώνουν σιγά σιγά τα παγάκια. Είναι πάρα πολύ μέση, δημιουργεί μια τεράστια καταστασία. Έχουν λερωθεί τα πάντα. Γεια σας, είναι η επόμενη μέρα. Έχουν περάσει 24 ώρες και πριν να βάλω στο πλυντήριο θέλω λίγο να τα ανοίξουμε για να δούμε τα σχέδια. Έχουμε αρχικά τη ζακέτα. Βγήκε τέλεια! Από πίσω είναι έτσι, είναι λίγο πιο σκούρη νομίζω από πίσω. Έγινε πάρα πολύ ωραία. Και το άλλο. Ωραίο φαίνεται κι αυτό. Τα χρώματα ελπίζω να βγουν λίγο πιο αχνά μετά το πλύσιμο. Το ρόζ όπως περιμέναμε, επειδή δεν το βάλαμε στη σχάρα, έχει γίνει ένα ενιαίο χρώμα. Α, όχι! Έχει σχέδιο! Τέλεια! Οπότε εντάξει, δεν απαραίτητο να βάλετε και σχάρα, βέβαια. Είναι μουσκεμα αυτή τη στιγμή. Θέλει δηλαδή να το στραγγίξεις. Ίσως το αφήσω και αυτό λίγο στη σχάρα πριν το πλύνω. Αυτά! Τώρα θα τα πλύνουμε και τα λέμε αύριο με το τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, έχει πέρασει μία ακόμα μέρα. Τα ρούχα τα έχω εδώ πέρα πλυμμένα, σιδερωμένα και είμαστε έτοιμοι να τα δούμε. Αρχικά η ζακέτα. Ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη για τη ζακέτα. Μου άρεσε πάρα πολύ το σχέδιο έτσι όπως βγήκε. Αλλά παιδιά, με το που μπήκε στο πλυντήριο, ξέβαψε τελείως. Έχει γίνει CL, σαν να μην το έκανα τίποτα. Δεν νομίζω ότι φταίει η συγκεκριμένη μέθοδος που έγινε με τα παγάκια, αλλά φταίει το ύφασμα της ζακέτας. Όταν κάνετε τα γυντάκια, τα ρούχα πρέπει να είναι βαμβακερά. Αν είναι και 100% βαμβάκι, ακόμα καλύτερα. Γιατί πιάνει καλύτερη βαφή. Ενώ αυτό δεν ξέρω τι είναι, ίσως είναι πολυεστέρας, δεν είναι καλή ποιότητά του, είναι κάπως γυαλιστερό. Παρ' όλα αυτά, είναι συμπαθητικούλη έτσι η CL που βγήκε. Το επόμενο είναι το κοντομάνικο μπλουζάκι. Το οποίο βγήκε έτσι. Δεν ενθουσιάστηκα με το συγκεκριμένο. Βέβαια, ίσως αν γίνει έτσι crop top ή αν το δέσω εδώ πέρα, νομίζω θα είναι ωραίο. Είχα κάνει και στο πρώτο tie-dye ένα τέτοιο μπλουζάκι, μπλε με μοβ. Αυτό εδώ. Αν δείτε συγκριτικά, αυτό εδώ πέρα έχει βγει πολύ πιο ομοιόμορφο. Οπότε, όντως ο πάγος βοήθησε ώστε να έχουμε κάπως ένα ombre effet. Είναι πιο ομοιόμορφο, ενώ εδώ κάπως ξεχωρίζουν περισσότερο τα δύο χρώματα. Πάμε να δούμε και το ροζ. Βγήκε τέλειο. Ήταν το μόνο που πίστευα ότι δεν θα πετύχει, επειδή το βάλαμε στη λεκάνη και ήταν έτσι όλο το χρώμα μαζί. Αλλά τελικά βγήκε τέλειο. Είχα κάνει και την προηγούμενη φορά ένα ροζ. Αυτό βέβαια είναι απαλό ροζ, αλλά αν βλέπετε, ξεχωρίζουν περισσότερο τα χρώματα. Ενώ σε αυτό εδώ έχουν αναμειχθεί περισσότερο και είναι λίγο πιο ομοιόμορφο. Οπότε πιστεύω ότι πέτυχε η μέθοδος με τον πάγο. Βέβαια, αξίζει όλη αυτή η εγκαταστασία και αναμονή. Δεν είμαι και πολύ σίγουρη. Παρ' όλα αυτά, είχε ενδιαφέρον. Αν έχετε βρει και άλλους τρόπους tie-dye που θα θέλετε να δοκιμάσω σε βίντεο, πείτε μου στα σχόλια. Θα χαρώ πολύ να κάνουμε και τέταρτο part. Αυτά λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι μου. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας.